είχαμε και καλύτερες εγκαταστάσεις, πιθανότατα η πορεία να ήταν πιο εύκολη. Σίγουρα. Γιατί, προσέξτε, οι καλύτερες και οι περισσότερες εγκαταστάσεις δεν σημαίνουν πάντα διακρίσεις. Όχι, αλλά έχουμε 65 παιδιά και έχουμε ένα γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Καταλάβατε. Δεν μπορούμε, δεν είναι ποδόσφαιρο το τέλος. Αυτό τώρα η άνοδό σας δεν σας βοηθάει να διεκδικήσετε κι άλλο γήπεδο. Καλά, θα δούμε αυτό στο μέλλον, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Και στις Σέρρες, εμείς θα θέλαμε και στην πόλη των Σερών να υπάρχουν κι άλλα γήπεδα και καλύτερα γήπεδα. Ναι. Δυστυχώς όμως, σας είπα, είναι παρεξηγημένο άθλημα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές, να ξέρετε. Ναι. Αυτή τη στιγμή και τα ιδιωτικά γήπεδα που υπάρχουν όλα γεμάτα. Δύσκολα να βρεις κάποια στιγμή να παίξεις. Όλα τα ιδιωτικά γήπεδα που υπάρχουν και αναγκαζόμαστε και εμείς παίρνουμε ιδιωτικά γήπεδα, γιατί με ένα γήπεδο όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να παίξει. Σχέστε από το διπλανό ξενοδοχείο εκεί πάνω σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο κ. Κωνσταντινίδης πάντοτε ήταν μπροστά. Δεν είναι διαφήμιση αυτό, θα μπορούσε να μας στηρίζει. Μας στηρίζει ο άνθρωπος και εμείς τον στηρίζουμε και όπου βρεθούμε. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως επίσης έχουμε φέρει, ας δείξουν οι νεαροί το ημερολόγιο μας, το οποίο είναι και παιδιακό. Σας κάνω την τιμή, δείξτε τα παρακαλώ. Δείξτε παιδιά, είναι γράφει για την Αλφα Εθνική, είναι και η χορηγή μας και αυτούς τους ανθρώπους τους ευχαριστούμε. Βεβαίως. Θέλω να σας πω ότι εμείς δεν επιβαρύνουμε το δημόσιο κορβανά ούτε με ένα ευρώ. Είναι ό,τι κάνουν οι γονείς, εμείς δηλαδή, ο σύλλογός μας και δεν επιβαρύνουμε κανένα. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Δήμο Σερών για το έστω ένα γήπεδο που έχουμε, γιατί πραγματικά είναι βοήθεια για μας. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα γήπεδα, αλλά σήμερα ήρθαμε να σας δώσουμε ευχάριστο τόνο. Περιμένετε. Δεν θέλουμε γκρίνια, θέλουμε στον κόσμο να... Γιατί να ευχαριστήσετε το γήπεδο, διεκδικούμε... για κάτι που οφείλει να δίνει στα παιδιά του. Πάντα θέλουμε να είμαστε θετικοί. Εγώ είμαι αυτός που τα ακούει από τα παιδιά. Θέλω να ακούσει και η Δημοτική Αρχή και να απαντήσει στα παιδάκια που λένε, όταν κύριε εμείς λέει γιατί δεν έχουμε ένα δεύτερο γήπεδο να παίξουμε. Δεν θέλω να μας απαντήσουν αυτό το πρώτο ερώτημα. Και δεν θέλει πολλά να σας φέρω. Έχω και βεβαιώσεις. Έχω και βεβαιώσεις από την Βέρη, από την Καβάλα, που εκεί η Δημοτική Αρχή πραγματικά τα δίνει. Τα γήπεδα και τα δίνει. Έχω και περισσότερα γήπεδα. Μπορώ να σας το πει πώς κομίσουν κιόλα. Δεν χρειάζεται, σας πιστεύουμε. Τώρα, τα γήπεδα είναι τρία. Τέσσερα. Μπράβο. Και τρία έχει ο ένας σύλλογος. Ένα έχει εσύ. Αυτή η μοιρασιά πώς έγινε. Κοιτάξτε, σας είπα λόγω των εορτών, α μην πούμε περισσότερο. Εμείς υποστηρίζουμε ότι δεν έγινε δίκαια. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε, πιστεύουμε και συνεννόηση με τον άλλο σύλλογο, θα καταλάβω. Είχαν καλές σχέσεις, είχαν κάποιο γνωστό μέσα στο Δήμο που είπε: πάρτε τα τρία, πάρτε εσείς το ένα. Βάλτε λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα. Ο σύλλογος μας έχει με τον υποφαινόμενο και την αδερφή μου έχει παλήνια νίκη και η κόρη μου πέρσι είχε παλήνια νίκη. Εμείς ξέρετε τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε οι Σερέοι να έρχονται πάνω και τους καλούμε πραγματικά να έρχονται, να μας φέρουν τα παιδιά τους. Είναι μεγάλη τιμή για μας να φέρουμε αυτά τα παιδιά και αυτά τα παιδιά να φεύγουν χαμογελαστά. Μόνο να έρθετε ένα απόγευμα. Σας καλούμε να έρθετε ένα απόγευμα να τους δείτε. Με τι. Να περάσει το στάδιο. Να μην είναι. Να πούμε. Να περάσει το στάδιο. Η κυρία Μωραήτη έρχεται τον Κωνσταντίνο. Τον είχα μαθητή. Και θα πρέπει να πούμε τώρα τα παιδιά. Ίσως ο κύριος Παλάης ο νότερος να το καταλαβαίνει. Βεβαίως είναι προπονητής, άρα βρίσκεται μέσα. Αλλά τα παιδιά βοηθούνται γενικότερα από τον αθλητισμό και στη συνέχεια. Στα επόμενα τους βήματα. Τώρα δεν μπορεί ούτε καν ένας γονιός να το διανοηθεί. Στη συνέχεια όμως, και ανάλογα με το επάγγελμα που θα επιλέξει κανείς, αυτό που κερδίζει τώρα το παιδί το δέχεται ως θετικό αποτέλεσμα σε μια ηλικία από τα 18 του και πάνω. Όχι μόνο στο τένις, σε όλα τα αθλήματα. Εγώ δεν το πίστευα. Δηλαδή, ίσως θα μου το λέγανε κάποτε και να έλεγα. Βγαίνει μπροστά, βγαίνει μπροστά. Ναι, αυτή του αθλητισμού, αλλά φαίνεται στη συνέχεια. Λοιπόν. Έχουμε και τμήματα ενηλίκων, να ξέρετε. Μετά τις 9 έχουμε πάρα πολλούς ενήλικες. Έχουμε ανθρώπους που θέλουν να παίξουν τένις. Αυτά τα τμήματα τα έχει ο Χρήστος ο Παλάης ο νεότερος. Καλούμε και αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν κοντά να δουν πώς είναι το τένις. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους. Είμαστε το τελευταίο γήπεδο. Θα σας ρωτήσω... Ο Σεραϊκός Όμιλος είναι ανοιχτός σε όλους. Θα σας ρωτήσω για το κόστος στη συνέχεια. Θέλω να ξεκινήσω από τον Ηλία τον Κωστίδη. Ηλία, είσαι δεκαράκι, το λεγόμενο δεκαράκι, 10 ετών. Όχι, τώρα μετά το χειμώνα θα μπω στα δωδεκάρια. Θα μπει στα δωδεκάρια, άρα μπράβο, έχεις μεγαλώσει, σε μίκρινα. Και πόσα χρόνια παίζεις τένις, Ηλία? Αυτός είναι έκτος χρόνος. Πέτω μου, Ηλία, περίμενε, από πότε ξεκίνησες? Πόσο παλιός, από τα 4 δηλαδή ξεκίνησες? Από 5 χρονών. Το μεγάλα νύπια μπορώ. Το ύψος της τραγέντας ήταν το ύψος του Ηλία. Εμείς του καθόλου. Έχουν ανάλογη τραγέντας. Μεγάλωσε και έτσι παρέχει ο σύλλογος. Και από μεγάλα νύπια μπορεί ο προπονητής να έχει επικοινωνία με το παιδάκι, μπορεί να ξεκινήσει το τένις. Τι έχουμε κατακτήσει?
Βασίλειο μου, για πες μου τώρα, γιατί εντάξει, έχεις αγώνες, ξέρεις να παίζεις τένις, είσαι ένας μικρός τενίστας. Τι έχεις καταφέρει μέχρι σήμερα, έτσι, για να κάνουμε μια συζήτηση δυο μας τώρα. Στους αγώνες που έχω πάει ήταν πιο πολύ εμπειρία παρά από τη νίκη, είναι ενδιαφέρε, ναι. Αλλά και που νικούσα πιο πολλούς, χαιρόμουν. Χαιρόσουνα. Το τένις πώς το βλέπεις όταν θα μεγαλώσεις, θα εξακολουθήσεις να παίζεις? Ναι, εγώ θέλω, τώρα ανάλογα την πορεία. Άμα είναι δύσκολα τα μαθήματα μπορεί να το σταματήσει, αλλά εγώ νομίζω ότι θα το συνεχίσω πιο πολύ. Μπράβο, και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι πιστεύω και αυτό που πιστεύεις εσύ, ότι θα το συνεχίσεις. Για να πάμε στην κυρία Μαριζάνα, τι ωραίο όνομα, Μαριζάνα. Λοιπόν, στην κυρία Κακαρίδη. Μαριζάνα μου, πόσα χρόνια είσαι? Εγώ 3,5 χρόνια, αλλά τώρα εγώ είμαι μικρό δεκαράκι. Είναι ζωή. Ναι. Είσαι μικρό δεκαράκι. Είμαι δηλαδή. Μικρό. Μπράβο, ναι. Ωραία. Και πώς θα πάμε σε αυτά τα 3,5 χρόνια? Ένα, έκανα τις πρώτες μου νίκες εδώ που έπαιξα, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Πριν λίγο καιρό. Πριν λίγο καιρό. Το τελευταίο που είχαμε κάνει. Πριν λίγους μήνες. Ναι. Είχα κάνει τις 2 πρώτες μου νίκες. Καλά, εντάξει, θα περίμενα να τα πάω και λίγο καλύτερα. Αλλά τι έφτιαξε μωρέ Μαριζάνα και δεν το πήγες καλύτερα? Εντάξει, λίγο επειδή νίκησα. Χάλαρωσα λίγο. Μάλιστα. Χαλάρωσε. Σωστά. Εντάξει, και αυτό εμπειρία χρειάζεται, μην νομίζεις. Αλλά πας καλά. Το τένις αργότερα πώς το βλέπεις? Είναι αυτό που έχει γίνει ανάλογα με τα μαθήματα? Όχι. Γιατί ακόμα αυτό που το αγαπάς δεν θα σταματήσεις να το κάνεις. Ακόμα κι αν. Πώς να το πω τώρα. Πιέζεις. Ακόμα κι αν πιέζεσαι. Θα βρίσκεις χρόνο, λες εσύ πάντα, για να μπορείς να κάνεις προπόνηση. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Αλκιβιάδη Παπανίκο. Γεια σου. Εσείς κύριε Παπανίκο, πόσα χρόνια? Εσείς είστε από τα μεγάλα. Είσαι από τον Ηλία. Δεκαράκι μεγάλο. Ναι, μεγάλο δεκαράκι, αλλά μετά το χειμώνα κι εγώ θα πάω στα δωδεκάρια. Ναι. Στην πιο μεγάλη ηλικία. Και μέχρι στιγμή είμαι πρώτη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όπα. Και πιστεύω θα τα καταφέρω. Μάλιστα. Και το τένις αργότερα, Αλκιβιάδη μου? Θα συμφωνήσω και με τον Ηλία και με τη Μαριζάνα. Ναι. Αλλά περισσότερο με τον Ηλία, γιατί ανάλογα τα μαθήματα. Και εγώ όμως θα προσπαθήσω και θα τα καταφέρω. Και θα τα καταφέρεις. Πάμε στο νεότερο Χρήστο Παλάζη. Βέβαια προπονητής τους ενήλικες, Και στην αγωνιστική ομάδα και στα Αρχάρια. Και στα Αρχάρια. Να μετρήσουμε λίγο κόστος. Κόστος εννοώ οικονομικό. Yeah. Ωραία. Ξεκινάει ένα παιδάκι λοιπόν 5 ετών και θέλει να ασχοληθεί με το τένις. Οι γονείς δηλαδή θέλουν, αλλά βάζουν και το παιδάκι μέσα και του αρέσει του παιδιού. Γιατί μπορεί να μην αρέσει ένα παιδάκι να παίζει τένις. Έτσι. Πρέπει να μετρήσουμε το θέλω του παιδιού καταρχάς. Το κόστος λοιπόν, από πού ξεκινάει? Στα Αρχάρια είναι στα 35 ευρώ το μήνα. Γενικά το τένις είναι ένα ακριβό άθλημα και πιστεύω ότι οι τιμές που θα σας πω είναι πολύ χαμηλές. Ναι. 35 λοιπόν ευρώ πληρώνουμε στον όμιλο εμείς για να μπορούμε να έχουμε την προπόνησή μας στο γήπεδό μας και όλα αυτά. Απάντα. Ωραία. Τι άλλο έχουμε? Έπειτα στο τμήμα ανηλίκων. Κάτσε, περίμενε με Χρήστο μου, μην μου πας στο τμήμα ανηλίκων. Έρχεται το παιδάκι λοιπόν, δίνει τα 35 ευρώ ο γονιός. Πρέπει να αγοράσει ειδικά παγούθια, πρέπει να αγοράσει ρακέτα, πρέπει. Όπως είπατε κι εσείς, μέχρι να αγαπήσει το άθλημα, του το προσφέρουμε όλα εμείς.